Ο Μάσιμο Καρέρα υποτικά παραδέχτηκε μετά τη λήξη του αγώνα χθες πως η ισοπαλία είναι δίκαιο αποτέλεσμα. Είπε τη μισή αλήθεια με βάση την εικόνα του αγώνα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να φύγει ακόμα και με τους 3 βαθμούς. Αυτοσπατάλησε. Ναι. Χθες παρακολούθησα, αλλά όλη την Ευρώπη όσο μπόρεσα, αλλά παρακολούθησα 2 μάτς ανομοιότυπα σχεδόν. Mm-hmm. Τη ΣΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και πήγα σε ένα γάμα εθνική. Ποσειδώνα Μηχανιώνας Μακεδονικός, παρόμοια περίπτωση ο Μακεδονικός να τα χάνει, να τα βάζει Μηχανιώνα και να κερδίσει 2-1. Τρομερό. Ο πρόεδρος Μηχανιώνας φίλος λέει: πέσανε από το Λευκοπύργο, μην μιλάς. Κερδίσαμε, λέει, ήμασταν για ήττα. Ο ΠΑΟΚ όμως, αν αναλύσουμε το παιχνίδι, θα δούμε ότι ήδη σκέφτεται σιγά σιγά να πετάξει το 3-4-3 σε κάποια μάτς και να επαναφέρει ή το 4-3-3 ή το 4-2-3-1. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει την Πέμπτη, όμως υπάρχει μια εσωτερική, θα έλεγα, διαφωνία με τον προπονητή, ο οποίος είπε ότι αν θέλετε να αλλάξω το σύστημα, εγώ το αλλάζω, αλλά φέρτε μου ένα καλό χαφ. Καλό χαφ δεν του πήραν. Στο παλικάρι που σκόραρε ο Μπουγκ, πιο πολύ εξτρεμοειδή είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγάλει στα χαφ τόσο πολύ την ιστορία. Ίσως σαν δεκάρι, θα το δούμε αυτό. Καλά, να έχει υπάρξει τέτοια αστοχία στον γραφικό σχεδιασμό και να είναι εξτρέμ, το αποκλείω, έτσι. Δεν ξέρω αν βρέθηκε στη φάση εκεί του γκολ. Παίζει σε δύο θέσεις. Παίζει σε δύο θέσεις. Αυτός τώρα έκανε ένα λάθος στην εντεκάδα, ο δικός μας, εδώ. Δεν έβαλε τον Σφιντέρσκι από την αρχή και έβαλε τον ανέτοιμο Τζόλακ. Ναι. Τι γίνεται. Σε ένα μάτσο που θα βρεις χώρους, λογικά, κάποιες φορές θα βρεις χώρους. Και χρησιμοποιώντας την πλάγια γραμμή και τις μακρινές μεταβιβάσεις, σου λείπουν η τριάδα της επιτυχίας μπροστά. Ο Πέλκας που πήρε μεταγραφή, ο Άκμπο που πήρε μεταγραφή και ο Τζόλης που είναι 3 πολύ γρήγοροι παίκτες. Αυτοί φέραν την επιτυχία στο παιχνίδι με την Μπενφίκα κατά βάση στο επιθετικό κομμάτι και με την Μπεσικτάς. Ναι. Τώρα δεν μπορείς να μεταβείς γρήγορα γιατί ο Τζόλακ είναι πάρα πολύ αργός, ανέτοιμος. Λείπει ο Πέλκας και λείπει... ο Ζίβκοβιτς είναι καλός, αλλά δεν τόσο γρήγορος. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Κωστή, εγώ έχω ένα, νομίζω, εύλογο ερώτημα. Η απόκτηση του Τσόλακ δεν έγινε κατόπιν εισήγησης του Αμπέλ Φερέιρα. Βέβαια. Ωραία. Είχε πει ότι θέλει έναν παίκτη στυλ Πρίγιοβιτς στη σωματοδομή, που δεν είναι τόσο ψηλός, τέλος πάντων, για να το ταΐζουν τα εξτρέμ. Ωραία. Έτσι. Ποια εξτρέμ? Ποια εξτρέμ, αφού δηλαδή, είναι 3-5-4-3. Ναι. Ακριβώς. Ο Λιμιός πέρσι, ο Ζαμπά όσο έπαιζε, αυτά τα παιδιά ήταν εξτρέμ. Έτσι. Τώρα ο ΠΑΟΚ φέτος δεν φαίνεται να έχει εξτρέμ. Ούτε ο Ζίβκοβιτς, ούτε ο Τζόλης. Στο 3-4-3 δεν χρειάζεται να έχει εξτρέμ. Δηλαδή και ο Ζίβκοβιτς και ο Τζόλης με αυτό το 3-4-3 πιο μέσα έρχονται. Παίζουν πιο άξονα, πιο εσωτερικά. Πρέπει να κινούνται πολύ και χωρίς την μπάλα και γενικά να είναι πολύ δραστήριοι στο παιχνίδι. Είναι πολύ απαιτητικό αυτό. Και μάλιστα η ΑΕΚ, μιας και πιάνουν και τις δύο ομάδες, το έβαλε στο παιχνίδι το 3-4-3 και δεν της βγήκε ο Λιβάγια και τόσο πολύ ο Τάνκοβιτς, όπως το λέγει το παλικάρι που έκανε αλλαγή, γιατί χρειάζεται εκεί πολύ νιάτο, πολύ τρέξιμο και πάρα πολύ μεγάλες επιστροφές. Για να δημιουργήσει στον χώρο των χαφ υπεραριθμία. Ναι. Ωστόσο, να πούμε και κάτι άλλο. Κοινός παρονομασής, γιατί και ο Καρέρα έπαιξε καθρέφτη τον Αμπέλ Φερέιρα, δηλαδή προσάρμοσε στο 3-4-3 του ΠΑΟΚ το δικό του 3-4-3. Απλά να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει μάθει να παίζει με 2 χαφ. Ο ΠΑΟΚ από την αρχή της σεζόν, ανεξάρτητα ποια είναι αυτά τα χαφ, παίζει με 2. Η ΑΕΚ χωρίς τον Σιμόες. Κλήθηκε να παίξει, να δούμε λίγο και την δεκάδα της ΑΕΚ, παρακαλώ πολύ. Έτσι. Να δούμε λίγο και την δεκάδα της ΑΕΚ, ευχαριστώ. Με Κρίσισιτ, Σακόφ. Κουράστηκε στην πορεία και ο Σακόφ, ο νεοφερμένος, και ο Κρίσισιτ που έρχεται από τραυματισμό. Και από εκεί και πέρα δεν βοήθησε καθόλου ο Μιτάη. 17χρονο παιδί, μην το κρίνουμε αυστηρά, αλλά επιλογή του Καρέρα να παίξει αντί του Λόπες. Και η τριάδα. Και η τριάδα πίσω, η οποία έπαιζε για πρώτη φορά μαζί. Ο Χνίτ καλός ήτανε. Ναι. Ο Χνίτ. Ο άλλος, εντάξει, ούτε ο Παολίνιο στα μαρκαρίσματα έρχεται πολύ. Κοίταξε,
Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δύο αργά χαφ. Και η ΑΕΚ το ίδιο, δηλαδή το κέντρο του σφαγώθηκε. Mm-hmm. Ήταν μία ή άλλη. Απλά ο ΠΑΟΚ τι έγινε. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε από τις πλευρές καλύτερα το Μάτος στο πρώτο ημίχρονο. Παολίνιο δεν βγήκε τόσο πολύ και ο άλλος ο Μιτάη. Και δημιουργήθηκε από την πλευρά του Μάτος πάρα πολλές επιθέσεις από εκεί. Πήγε μονοπλευρά και μας έκανε πολύ καλή εντύπωση γιατί έλειψε ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης παραπονείται και λέει ότι εγώ παίρνω την μπάλα από το Μιχαηλίδη λίγο κάτω από το κέντρο και πρέπει να διανύσω 60 μέτρα. Δεν έχω ένα χαφ να τη δώσω, να την ξαναπάρω 30 μέτρα πιο μπροστά για να βγάλω επίθεση. Είναι πρόβλημα, δεν του βγαίνει ο ΣΒΑΠ. Ο ΣΒΑΠ παίζει αριστερά πιο πολύ, ο Ισίτη παίζει πιο δεξιά και δεν έχει καλή συνεργασία ο Γιαννούλης με τον ΣΒΑΠ στο να βγουν μπροστά και να βγάλει ο Γιαννούλης την ποιότητα την επιθετική. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ πήγε μονόπατα στο πρώτο ημίχρονο από την πλευρά του Μάτους. Ο Γιαννούλης διαμαρτύρεται, επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχει τα θέματα από το χαφ να ανεβεί λίγο πιο ψηλά με μεγαλύτερη ποιότητα. Επίσης ο ΠΑΟΚ άργησε πάρα πολύ να βγάλει τον Μιχαηλίδη και να παίξει με τετράδα πίσω και άργησε επίσης, πιθανόν άργησε, να βάλει και τον Σφιντεύσκι δεύτερο φορ. Δηλαδή τις έκανε τις κινήσεις στο χορτάρι όπως έπρεπε να τις κάνει, αλλά στο 80 όταν έχεις τρία στόπερ να μαρκάρουν τον Ολιβέιρα και όντως να είσαι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο, να έχεις πάρει το κέντρο και να πιέζεις, δεν βοήθησε. Δηλαδή τον βοήθησε τον Γκαρέρα η αργοπορία του, πώς τον λένε, του Εσίτη. Η αργοπορία του προπονητή του ΠΑΟΚ. Α, του Αμπέλ Φερέρα, ναι.